Ήρθε ένας άγγελος δίχως μηλιά, έχει στα χέρια του κάτι απ' τα παλιά. Βάζει στην αγκαλιά μου ένα χαρταετό, όνειρα παιδικά μου φύγατε. Αγγελική φωνή και αγγελική μορφή. Πώς τα συνδυάζει ιδανικά ένα παιδί, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Στο δημιουργεί ρίγη συγκίνησης γνωρίζοντας ότι είναι ένα παιδί, η Νεφέλη, θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με τη μαμά της, mm-hmm. αλλά και με το δάσκαλό της, το μουσικό. Είναι ένα παιδί το οποίο η μοίρα, η κακή μοίρα, χτύπησε την πόρτα δύο φορές στη ζωή της, όταν ήταν 4 και όταν ήταν και 9 ετών, mm-hmm. με καρκίνο στον εγκέφαλο. Μετά από μια κομματώδη κατάσταση που έπεσε η ίδια μετά τα 9 της χρόνια, μετά την δεύτερη επέμβαση και συνέβη και ένα ιατρικό λάθος, σε πάση περιπτώσει, η ίδια ξύπνησε, δεν μιλούσε και ο μόνος τρόπος να εκφράσει τα συναισθήματά της, να εκφράσει αυτό που σκέφτεται, δεν είναι με τη μιλιά της, με τη λαλιά της, αλλά μόνο μέσω της μουσικής. Δεν μιλάει, αλλά τραγουδάει. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για ένα παιδί θαύμα αυτή τη στιγμή. Ότι επιστήμονες δεν έχουν ανακαλύψει και δεν ξέρουν πώς γίνεται αυτό. Αυτό το κορίτσι να μπορεί να τραγουδάει. Και μιλάμε μια εξαιρετική φωνή και πόσο σωστά πατάει στις νότες. Βγαίνει από μέσα της αυτό. Αυτές οι μουσικές της γνώσεις είναι αξιοθαύμαστες. Θέλω να πάμε. Ναι. Γιατί όταν πρώτη φορά είδαμε και μάθαμε κάποια στοιχεία για τη μικρή Νεφέλη, την οικογένειά της και το δάσκαλό της, δεν πιστεύαμε σε αυτό που βλέπαμε, δεν πιστεύαμε σε αυτό που διαβάζαμε. Είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα φιλοξενούμε τη μαμά της, την κυρία Κατερίνα Αντωνίου, και να την ευχαριστήσουμε ολόψυχα για το χρόνο που μας διαθέτει σήμερα εδώ για την Κρήτη TV. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη, στην ίδια αλλά και στον κύριο Κώστα Κακογιάννη, ο οποίος είναι συνθέτης κινηματογραφικής, τηλεοπτικής μουσικής και εκπαιδευτικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να αναδείξει με τη δική του στάση και με τον δικό του τρόπο τις μοναδικές μουσικές δυνατότητες της Νεφέλης. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Πάμε στη μαμά, στη μαμά της Νεφέλης. Μας το επιτρέπετε, κύριε Κακογιάννη, να ξεκινήσουμε? Βεβαίως, έτσι πρέπει να γίνει. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσουμε πολλά, δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Έχετε στην αγκαλιά σας, στο σπίτι σας, μια κορούλα η οποία είναι προσωποποιημένο ένα θαύμα. Κάτι έχει συμβεί με αυτό το άτομο και θέλω λίγο να μας πείτε δύο λόγια για την κόρη σας. Πολύ ευχαρίστω. Εγώ λέω ότι στο σπίτι μου ένα άγγελο και πραγματικά έτσι νιώθω. Παρόλα τα προβλήματά τη, μόνο μόλις τραγουδάει, μόλις τραγουδήσει και το στόμα τη, αμέσως όλοι στο σπίτι είμαστε χαρούμενοι, την λατρεύουμε, την αμπό, και όχι μόνο εμείς, και όλος και ο κόσμος. Και όχι άδικα, φυσικά, βέβαια. Την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, παρόλα τα προβλήματά της που δεν είναι και λίγα, αλλά τα ξεπερνάει όλα με ένα χαμόγελο, με μια αγκαλιά, με πολύ αγάπη και έτσι όλα τα προβλήματα ξεπερνιούνται. Απλά να πω λίγο κάτι, η Νεφέλη δεν μιλούσε καθόλου, σήμερα όμως με τη μουσική παρέμβαση και τη μουσικοθεραπεία και όλα αυτά που έχουμε κάνει μέσω της μουσικής,
Έχει εξαλειφθεί αρκετά η ομιλία σε σημείο που να μπορεί να επικοινωνήσει στα βασικά και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι η μουσική βοηθάει. Είναι μια παρέμβαση σίγουρα σε πάρα πολλές διαταραχές, αλλά είναι και ένα μέσο επικοινωνίας και ένα μέσο ανάπτυξης. Και αυτό έχει συμβεί με τη μικρή Νεφέλη, το ότι μέσα από τη μουσική έχει αναπτύξει σιγά σιγά και το λόγο, σε μικρό βαθμό βέβαια. Μπράβο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι να επικοινωνήσει, να πει κουβέντες, να κάνει διάλογο, αλλά τουλάχιστον αντιλαμβάνεται αρκετά, μπορεί να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα και τουλάχιστον υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ μας. Το οποίο όμως ξεκίνησε, αυτή η επικοινωνία ξεκίνησε με τη μουσική. Δηλαδή τα πρώτα βήματα μας ήταν με τραγούδι και με μουσική. Ό,τι θέλαμε να πούμε το λέγαμε τραγουδώντας. Απίστευτο. Δεν μπορούσε να τα πει. Και έτσι χρησιμοποιούσαμε τα πάντα μέσα από το τραγούδι για να μπορέσουμε αρχικά να αρχίσουμε να μαθαίνουμε λέξεις. Γιατί μετά στα 9 ξαναξεκινάει να μιλά. Χωρίς να γνωρίζει, δηλαδή, ήταν σαν να υπήρχε ένα blackout, μια διαγραφή των πάντων από τον εγκεφαλό της και ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε την κάθε λέξη από την αρχή, δηλαδή το κάθε αντικείμενο, το τι σημαίνει κάθε λέξη, να μαθαίνουμε λέξεις. Δηλαδή, στην αρχή, ακόμα και μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να εκφράσει μια ολόκληρη φράση, ας πούμε, όπως θα την πούμε εμείς. Θα την πει ίσως και με λάθος γραμματική, θα πει αυτό που θέλει με κάποιον τρόπο, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε πάρα πολλά μέσα από τη μουσική. Κύριε Κακογιάννη, εμείς έχουμε πάθει εδώ σοκ από όλο αυτό που ακούσαμε από το κορίτσι αυτό και νομίζω ότι κι εσείς, κυρία Κατερίνα, όταν ακούσατε τη φωνή της, όταν αντιληφθήκατε εσείς οι ίδιοι ότι αυτό το κορίτσι προορίζεται για τη μουσική, γιατί η φωνή της είναι θεία, είναι αγγελική ή μάλλον να ξεκινήσω από την αρχή, πώς το καταλάβατε? Γιατί εμείς ξέρουμε, αλλά οι τηλεθεατές μας δεν ξέρουν πώς εσείς η ίδια εντοπίσατε αυτή τη φωνή. Πώς καταλάβατε ότι είχε εξαιρετική φωνή το κορίτσι? Έχει γεννηθεί με αυτό το ταλέντο. Δηλαδή από μικρή, από κούνια, την έβλεπα ότι ανταποκρινόταν πάρα πολύ στη μουσική. Από τα 2-3 της ξεκίνησε να συνθέτει μικρές μελωδίες στο πιάνο, τραγουδούσε, ό,τι άκουε αμέσως θα το τραγουδούσε πίσω, αλλά και θα το έπαιζε. Δηλαδή το αγαπημένο της όργανο ήταν το πιάνο και αμέσως έτρεχε στο πιάνο από πολύ μικρή. Δηλαδή, ισχύει ότι από τριών ετών. Να, εκεί ήθελα να εστιάσω. Τριών ετών κορίτσι καθόταν στο πιάνο και ήξερε να παίξει μουσική που εμείς τριών χρονών δεν έχουμε καμία επαφή. Θαύμα, από όπου και να το πιάσουμε. Έπαιζε. Για να καταλάβει το Φερελής, το οποίο είναι ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο, στα τρία της ξεκίνησε να βγάζει τη μελωδία σιγά σιγά και να βάζει και. Δεν ήξερα, δηλαδή δεν την είχα διδάξει μουσική, παρόλο που είμαι μουσικός και τότε είχα και σχολή μουσικής. Αλλά. Από εσάς πήρε το ταλέντο. Εντάξει, είναι στην οικογένεια. Είναι μόνο από μένα. Εγώ θέλω να πάμε και λίγο στον κύριο Κακογιάννη. Γιατί είναι εμένα, έχουμε σοκαριστεί όλοι με το φαινόμενο Νεφέλη. Δεν ξέρω αν υπάρχει η αντίστοιχη περίπτωση σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως και να έχει, κύριε Κακογιάννη, όμως έχουμε σοκαριστεί και εμείς και με τη δική σας στάση. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν ακόμα εκπαιδευτικοί, υπάρχουν άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο, οι οποίοι δεν θα επενδύσουν στα talent show και να εκμεταλλευτούν τη φωνή παιδιών προκειμένου να προωθήσουν δουλειές, να προωθηθούν δισκογραφικές κτλ. Κτλ. Είστε ένας άνθρωπος που η στάση σας, η προσωπική σας στάση και η μουσική σας έως τώρα πορεία όλα τα τελευταία χρόνια που ασχολείστε με τη μουσική σας έχει κάνει να δημιουργήσετε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, το Παράκεντρο, στο χωριό Λέμηθος, στα βουνά της Τρόδου, εκεί όπου υποδέχεστε με μεγάλη αγκαλιά, με μεγάλη αγάπη όλα εκείνα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μια δυσκολία στη ζωή τους προκειμένου να εκμεύσετε από μέσα τους το πηγαίο ταλέντο και την ανάγκη για να ακουστούν μουσικά. Και εσείς απλά το διεκπεραιώνετε. Το πλάθετε και δίνετε στον κόσμο την αληθινή μουσική, τα αληθινά, τα πραγματικά ταλέντα. Και όχι τα άλλα που ξέρουμε, που τα βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα λόγια. Μαρτσίματα, αλλά εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ διαβάζω απλά το τι συμβαίνει. Εντάξει, καλά. Όντως με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Παράκεντρο που ιδρύσαμε μαζί με τον Πάμπο Κουζάλη και άλλους καλλιτέχνες από όλες τις τέχνες, προσπαθούμε αφιλοκερδώς να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε παιδιά που έχουν ταλέντο. Και μια τέτοια περίπτωση
είναι η Νεφέλη. Μιλήστε μας λίγο για την Νεφέλη. Η γνωριμία έγινε ως εξής. Μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο η μαμά της, η Κατερίνα. Ναι. Ήξερα ποια ήταν η Νεφέλη. Η Νεφέλη έχει μια γνωστή καριέρα εδώ στην Κύπρο, αγαπητή από το κοινό. Και μου λέει: θέλω να κάνετε μια συνεργασία μαζί με την Νεφέλη, ως συνθέτης που είμαι. Οπότε της λέω: κοπιάστε, ελάτε. Και ήταν έτσι μια υπέροχη εμπειρία, διότι είναι ένα τόσο αγνοπλάσμα η Νεφέλη, τόσο τα συναισθήματα βγαίνουν πηγαία και χωρίς φραγμούς. Δηλαδή, ό,τι νιώθει η Νεφέλη θα το εκφράσει αμέσως. Και αγαπηθήκαμε έτσι από την πρώτη στιγμή και με τη μαμά και με την κόρη. Και λέω και εγώ τώρα τι τραγούδι να τη δώσω. Υπήρχε ο Χαρταετός, ένα τραγούδι που γράψαμε σε στίχους του Πάμπου Κουζάλη και μουσική δικιά μου. Αλλά το σοκαριστικό στην υπόθεση αυτή ήταν ότι δίνοντας τη, μετά συνειδητοποίησε ότι τα λόγια λένε «Ήρθε ένας άγγελος δίχως μιλιά». Λες και αυτό το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για την Εφέλη. Είχε έτσι γραφτεί πρώτα δηλαδή το τραγούδι, ναι, αυτό, είχε γραφτεί πρώτα πριν το τραγούδι, γίνει το γράψαμε η συνάντηση μαζί με την Εφέλη, ε? Ναι, είχε κυκλοφορήσει πρώτα με τη Μάρια Βενιζέλου. Και πιο πρόσφατα το τραγούδι και ένας κριτικός, ο Κώστας ο Δαφέρμος, έκανε μια εξαιρετική διασκευή. Μάλιστα. Δεν σας άκουσα, αν δεν είπατε κάτι. Όχι, όχι, συνεχίστε, δεν θέλουμε να σας διακόπτουμε. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίστε. Ναι, ναι. Ωραία. Ήρθε η Νεφέλη, το ηχογραφήσαμε έτσι πρόχειρα την πρώτη φορά, δέσαμε, φιλέψαμε, κάναμε και ένα μικρό παρτάκι μετά, έτσι φάγαμε τα peanut butter μας, που της αρέσει πολύ. Δεν με ακούτε? Σας ακούμε κανονικότατα. Βέβαια, ωραία, βέβαια. Okay. Ναι, ναι, ωραία. Που λέτε, περάσαμε υπέροχα, δέσαμε και μετά η Κατερίνα λέει ότι δεν με ακούει, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, τώρα εμείς το ακούω, ακούμε. Ναι, ναι. Έτσι να εξηγήσουμε στο κοινό ότι εγώ δεν βλέπω εικόνα, απλά βλέπω, μιλώ χωρίς εικόνα, ναι, ναι, γι' αυτό. Ωραία. Που λέτε, δέσαμε, γίναμε πολύ καλοί φίλοι και ήρθε ξανά η Κατερίνα εδώ στη Λεμίθου, στο χωριό που ζω, κάναμε 2-3 άλλες ηχογραφήσεις και είμαστε πλέον φιλαράκια. Μπράβο. Μπράβο. Κυρία Κατερίνα. Α, ναι, έχεις να πεις κάτι στην κυρία Κατερίνα. Πώς δεν έχω, τι να πω, αλλά κυρία Κατερίνα, μιλάμε για ένα παιδί φαινόμενο, για ένα παιδί που σε ηλικία 14 μέχρι 16 ετών είχε δικό της προσωπικό άλμπουμ, κάτι που υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν το φαντάζονται καν. Ένα κορίτσι που έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα, με τον Γιάννη Πλούταρχο, Πενάλκης Πρωτοψάλτη. Ποια θέλει η Νεφέλη να είναι η επόμενη μέρα για εκείνη? Ονειρεύεται να ασχοληθεί μόνο με τη μουσική και αυτός να είναι ο στόχος της και να εξελίσσεται μέσα από αυτήν? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας αναφέρετε κι εσείς, όλα τα άλματα έγιναν μέσα από τη μουσική, ομαλά, όμορφα και γλυκά. Αυτό είναι που θέλει ακριβώς να κάνει η ίδια, αυτό είναι που την δίνει θέλει χαρά. Μόνο θέλει να τραγουδάει. Θέλει μόνο να τραγουδάει, τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο, δεν έχει καθόλου άλλα ούτε ενδιαφέροντα, ούτε δηλαδή το μόνο που θέλει να κάνει είναι να τραγουδάει και της αρέσει να βγαίνει στη σκηνή. Δηλαδή, η μεγάλη της αγάπη είναι να ακούει τη λέξη συναυλία, είτε να παρακολουθά τις συναυλίες, αλλά ιδιαίτερα να τραγουδάει. Αν θέλω να την κάνω να κάνει κάτι που πολλές φορές είναι δύσκολο, γιατί δεν της αρέσουν πολλοί οι αλλαγές κτλ. Μόλις σας πω θα πάμε συναυλία, θα τραγουδήσω, ναι, θα τραγουδήσω. Μόλις σας πει θα τραγουδήσω, έχετε ναι, βρει το κουμπάκι της, πάντα, αυτό που της αρέσει δηλαδή. Και είστε και οι δύο ικανοποιημένες. Ναι. Είναι εντάξει, μέσα από την. Πρέπει να πούμε ότι στη σκηνή μεταμορφώνεται. Δηλαδή, είναι ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε καλλιτέχνης. Εγώ το λέω, το πιστεύω. Από πολύ μικρή έδειξε αυτό το ταλέντο. Βρήκε αρκετές αναποδιές στη ζωή της, αλλά το πάλεψε και πραγματικά το πάλεψε. Και το λέω δηλαδή. Και θυμάμαι έτσι. Πολύ επιγραμματικά όταν άκουσε πρώτη φορά το Χαρταετό και θα σταθώ σε αυτό γιατί ήταν ένα κομμάτι που μόλις το άκουσε μου λέει ξανά. Δηλαδή το άκουσε 3-4 φορές και μετά... Πόσο πολύ το χαίρεται και... πάντως, πόσο πολύ το απολαμβάνει. Ναι, βλέπουμε και στο σχετικό βίντεο κλιπ, λάμπει ολόκληρη. Τα μάτια είναι σαν της να θέλει να σου μιλάει με τις ώρες με τα μάτια της, να σου λέει τώρα είμαι ευτυχισμένη, τώρα ζω. Τώρα επικοινωνώ, εδώ είναι η ζωή μου, εγώ είμαι αυτή. Βάλτε μία άνω τελεία, να την ακούσουμε λίγο ακόμα και να επιστρέψουμε, να κλείσουμε και με τους δυο σας. Μία τελεία, άνω τελεία. Βάζεις στην αγκαλιά μου ένα χαρταετό, όνειρα παιδικά μου φύγατε και που να σας βρω. Να πέρα
σήμερα, παιδικά μου, φύγατε και πού να σας βρω. Πω, είναι αυτή η στίχη που χτυπάνε στην καρδιά σου εκεί ακριβώς. Όμως, που τα νιώθεις. Μπορεί να έχασες στιγμές από την παιδική ηλικία όπως τα έζησαν τα περισσότερα παιδιά σε αυτήν την ηλικία μέχρι τα 10-12. Αλλά νομίζω τους στόχους τους έχει πιάσει, τα όνειρά της τα κάνει μέρα με τη μέρα πραγματικότητα. Κύριε Κακογιάννη, θέλω ένα δικό σας σχόλιο τελευταία, πριν κλείσουμε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, και για τον ψυχισμό της μικρής Νεφέλης, η οποία όποιον δει μπροστά της προσπαθεί να του δώσει απλόχερα την αγάπη, μια αγκαλιά, να κρατήσει το χέρι αυτού του ανθρώπου, να δείξει ευγνωμοσύνη που μαζί με το χαρταετό αυτό ανεβαίνει και η ίδια. Η Νεφέλη μας είναι η προσωποποίηση της ελπίδας. Δίνει πάρα πολύ θάρρος, όχι μόνο σε μένα σαν Κώστα, αλλά σε όποιον έρχεται σε επαφή μαζί της, είτε μέσω αυτών των βίντεο που φτιάξαμε εδώ στο παράκεντρο, είτε ακούγοντας την ιστορία της. Και όντως, το πρόσεξα ότι τη στιγμή που ανάρτησα στο Facebook αυτό το βίντεο, πώς οι άνθρωποι μου έγραψαν ότι πήραν δύναμη από την ιστορία της Νεφέλης και της μαμάς της Κατερίνας. Και την ευχαριστούμε, και αυτήν και την Κατερίνα. Την ευχαριστούμε. Κύριε Κατερίνα, να χαίρεστε το αγγελούδι σας. Ναι, βέβαια, βέβαια. Διότι για μένα η μουσική του είναι θεϊκή, πραγματικά θεϊκή, και νομίζω είναι από τους συνθέτες που πραγματικά έχουν αγγίξει την Νεφέλη στον υπέρτατο βαθμό. Τραγουδάει, δεν ξέρω αν είναι, τουλάχιστον τα τραγούδια όλα του κύριου Κακογιάννη που έχουμε ακούσει, τα έχει μάθει όλα. Δηλαδή τα λατρεύει τόσο πολύ, είναι θεϊκή μουσική, δεν υπάρχει άλλη λέξη να τα περιγράψει κάποιος. Και η Νεφέλη είναι ενθουσιασμένη. Δηλαδή, μόλις της πει κάποιος ποιο θέλει να τραγουδήσει, το πρώτο είναι ο χαρταετός και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Δηλαδή, τα έχει μάθει όλα, τα τραγουδάει, τα λατρεύει, και παλιά τραγούδια που έχει γράψει ο κύριος Καγογιάννης που τα έχουμε ψάξει στο ίντερνετ, τα βγάλαμε, τα μάθαμε όλα. Και τις αρέσουν πάρα πολύ. Είναι και αυτές οι θεϊκές οκτάβες που μας αλλάζει συνεχώς. Που τα λατρεύει πολύ. Είναι αυτό το στυλ που τις αρέσει. Οπότε, να τις δώσετε μια μεγάλη αγκαλιά και στην μικρή Νεφέλη. Ένα μεγάλο φιλί από εμάς από εδώ, από δύο κριτικούς οι οποίοι τη θαυμάζουμε, και από όλο τον κόσμο του νησιού μας. Κύριε Κακογιάννη, δεν έχω να πω πολλά πράγματα για εσάς. Να παραμείνετε άνθρωπος. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία μας. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Η μάνα η οποία δεν είχαν ευκαιρία να ευχαριστεί τον δάσκαλο της Νεφέλης, ακόμα και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Και φαντάζω και πόσο σημαντικό είναι που αντιλαμβάνεται την προσφορά του. Βέβαια. Και λέει πολλά και για την ίδια και για τον κύριο Κώστα. Όπου ένα παιδί που θα μας απασχολήσει στο μέλλον, να το θυμόμαστε όλοι αυτό. Αχ, Θεέ μου, και καθίστε εσείς να αναρωτιέστε για εμβόλια, για ιούς. Άσε. Να πέφτετε ψυχολογικά, να ταλαιπωρείτε την ψυχοσύνθεσή σας, τις οικογένειές σας για μικροπράγματα.